Χαρητήρια. Θα κάνω την ίδια ερώτηση, αν έχει συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει πριν από λίγες ώρες εδώ στο Ζωάχο Αβελάς του Ρίου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, νομίζω θα πάρει αρκετό καιρό. Θα βοηθήσει η απονομή αύριο, αλλά νομίζω θα πάρει αρκετό καιρό. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι κέρδισα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν ένα μήνα. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι έτοιμη για ύπνο. Είχες αγωνία στον αγώνα, είδαμε κάποια στιγμή στο κρίσιμο άλμα της Μόρης ότι δεν κοιτούσες καν, κοιτούσες το σύζυγό σου. Δεν το κάνω αυτό από αγωνία, το κάνω επειδή γενικότερα δεν κοιτάω τα άλματα άλλων κοριτσιών για πολλούς λόγους. Είχα άγχος, αλλά είχα άγχος όσο έχω πάντα, θα έλεγα, όχι παραπάνω. Επειδή μπορείς να το σκεφτείς τώρα το βράδυ και αύριο το πρωί, πώς φαντάζεσαι την ώρα που θα ανέβεις, θα ακούσεις τον εθνικό μας ύμνο? Πώς είναι αυτή η στιγμή? Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα αυτό. Πάντως του δώσεις και κατάλαβες. Πήρες μια ελληνική σημαία και έκανες το γύρο του θριάμβου, ε. Ναι, και πονάνε τα πόδια, πονάνε οι μέσες, πονάνε όλα τώρα. Άκυρο κόπος. Στο τελευταίο άλμα οι σκέψεις ποιες ήταν? Πρόλαβες να σκεφτείς κάτι ή ήσουν χαμένη μέσα στη... Η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα. Ήμουν λίγο απογοητευμένη γιατί ήταν ένα ύψος το οποίο το είχα και έκανα αρκετά καλά άλματα. Αλλά ήμουν σίγουρα ήδη ευτυχισμένη και με το σημαίνιο μετάλλιο. Πίστεψες κάποια στιγμή στον αγώνα ότι μπορεί να χάσει το χρυσό? Το χρυσό, ναι, σίγουρα. Πίστεψα κάποια στιγμή θα χάσω το μετάλλιο τελείως. Αλλά ήξερα ότι ήταν ύψη που το έχω κάνει πολλές φορές φέτος και γι' αυτό πάντα λέω ότι έχει σημασία η σταθερότητα. Όταν πέρασε το 4.85 εκεί ένιωσες ότι ίσως είσαι κοντά στο χρυσό? Φανταζόμασταν τέλος πάντων ότι το 85 ήταν ένα άλμα μεταλλίων σίγουρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε το χρυσό. Η αλήθεια είναι ότι περίμενε το 90 να κρυφθεί το χρυσό και φάνηκε και για ποιο λόγο ήμασταν και εγώ και η Μόρις πολύ κοντά στο να το περάσουμε. Και πού το αφιερώνεις? Το αφιερώνω στον άντρα μου γιατί έχω πει ότι έχει δουλέψει, όσο έχω δουλέψει εγώ φέτος έχει δουλέψει και αυτός. How about you, Mitch? Do you feel more Greek after tonight? Yes, we had to bring home another medal to the country. It was good. It was very fun. Everybody was very excited. The Greeks were very supportive. It was very, very good to compete for the Greek country. How did you experience Katarina's fight from the stands? Okay, you've done it a trillion times, but what were your feelings? Especially after, before Morris last the jump. It was much more difficult today because she was first, so I knew coming in we were going to have to wait to see somebody miss to know that we won, which is very hard. After coming first in prelims, I guess you say, I was hoping that the random order would work out a little better for us, but she came in first, so it was...